Ο αγώνας ξεκίνησε την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου μετά από 126 ώρες τρεξίματος στις Ιταλικές Άλπες, με ελάχιστα και σφιχτά διαστήματα ανάπαυσης. Ο αγώνας είχε 900 συμμετέχοντες δρομής, ανάμεσά τους και ο πατρινός Χρήστος Κατσιρόπουλος. Ήταν στην ουσία μια διάσχιση όλης της κοιλάδας της Αόστα, της Ιταλικής περίφημης κοιλάδας της Αόστα. Ξεκίνησε για το Κουρμαγιέρ την Κυριακή το απόγευμα, το πρωί, και τερμάτιζε το επόμενο Σάββατο, δηλαδή ήταν διάρκεια σε 6,5 ημερών, πάλι στο Κουρμαγιέρ. Και εγώ, ο αγώνας μου διήρκησε 5,5 ημέρες χοντρικά, 126 ώρες. Η δυσκολία που έχει αυτός ο αγώνας είναι όχι μόνο τα χιλιόμετρα του που είναι πολλά, είναι ότι έχει έντονες κλίσεις, ανηφορικές ή κατηφορικές, αλλά αυτό που τον κάνει ιδιαίτερα δύσκολο είναι το γεγονός ότι έχεις να πολεμήσεις με την αϊπνία, με την κακουχία, με το γεγονός ότι πρέπει να βρίσκεις συνέχεια σε κίνηση για 5, 5,5, 6 μέρες. Γίνονται στάσεις, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί τροφοδοσίας, μπορείς και να κοιμηθείς, αλλά ο χρόνος σε πιέζει γιατί υπάρχουν όρια που πρέπει να μπεις και να βγεις από τους σταθμούς, οπότε αναγκαστικά οι στάσεις είναι ολιγόρες, 1-2 ώρων το πολύ. Εγώ δηλαδή σύνολο σταμάτησα 7 ώρες. Χρήστος Κατσιρόπουλος έτρεξε μάλιστα με τη φανέλα του συλλόγου Φλόγα και περιγράφει στην κάμερα την εμπειρία. Ήταν με τη φανέλα της Φλόγας για να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα του συλλόγου αυτού που κάνει τεράστιο έργο. Όλα ή σχεδόν όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε και αυτό είναι που παίρνω σαν παράδειγμα από τα παιδιά της Φλόγας και τους γονείς τους που δίνουν τεράστιο αγώνα και τελικά βγαίνουν νικητές. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.